Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπερασπίσεως για το διορισμό πραγματογνώμονος ψυχιάτρου, ο οποίος θα γνωματεύσει σχετικώς με την ψυχιατρική νόσο από την οποία εμείς θεωρούμε ότι έπασχε ο κατηγορούμενος κατά το χρόνο που τέλεσε την άδικη πράξη. Απλώς αναμένεται η εξέτασή του και η επιβεβαίωση του σχετικού ισχυρισμού.